40.000. Για τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που έχουν επικρατήσει στην αγορά, κάτω από τις οποίες συνεχίζουν να προσπαθούν να επιβιώσουν, έκαναν λόγο τα μέλη του Σωματείου Αρτοπιών Κοζάνης Προφήτης Ηλίας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποίησαν. Σύμφωνα με τη διοίκηση του Σωματείου, είναι απαραίτητη η συσπήρωση των επαγγελματιών του κλάδου για την καλύτερη δυνατή προστασία του επαγγέλματος. Χαιρόμαστε που είστε όλοι δίπλα μας, κοντά μας. Σήμερα νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά γιατί βλέπουμε είναι η παρέα μας πολυπληθή. Ίσως το επιτάσσουν και οι συγκυρίες και οι εποχές, πρέπει να αγκαλιάσουμε όλοι το σωματείο. Εμείς σαν νέα διοίκηση, από τις πρώτες κινήσεις που κάναμε, γιατί εγώ πιστεύω πάρα πολύ στα σωματεία, είναι να στείλουμε μία πρόσκληση σε όλα τα σωματεία του νομού να έρθουν στο επιμελητήριο για να συζητήσουμε για τα προβλήματα που τα απασχολούν. Εγώ σαν νέος πρόεδρος, σαν πρόεδρος του ΕΒΕ, είμαι στη διάθεση καθενός από εσάς. Προσωπώντας την Ομοσπονδία, θέλω να σας ευχηθώ καλή χρονιά, καλές δουλειές και το κεφάλι ψηλά. Δυστυχώς, όλες οι κυβερνήσεις και πριν την κρίση, αλλά τώρα μέσα στην κρίση, τα έχουν βάλει με εμάς τους επαγγελματίες. Δεν μπορούμε να καταλάβω τι κακό τους έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Δεν τους ζητήσαμε τίποτα, ούτε επιδόματα ενεργείας παίρνουμε, τίποτα δεν παίρνουμε, μόνο προσφέρουμε. Φορολογούμαστε, τα έχουν βάλει με εμάς, δυστυχώς, το στίχημα που βάλανε. Βλέπω να το πετυχαίνουν. Ποιο είναι? Να μειωθούν πάρα πολύ οι ατομικές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παλέψουμε ενάντια στα μεγάλα συμφέροντα, με το κεφάλι ψηλά, να είμαστε όλοι μαζί όπως είστε τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ένα σωματείο δυναμικό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την καθιερωμένη ετήσια κοπή της Βασιλόπιτας. Η συνάντηση των φίλων συναδέρφων των Αρτοπιών έχουν πάρει το κάλεσμά τους από το σωματείο μας. Ένα σωματείο δυναμικό, ένα σωματείο παλαιό, ένα σωματείο που έχει ημερομηνία ιδρύσεως, θέλουμε να το πιστέψουμε ή όχι, το 1916. Σήμερα που είμαστε εδώ πέρα, το οφείλουμε σε κάποιους άλλους συναδέρφους παλιότερα που το στήριξαν, έβαλαν θεμέλιες βάσεις και το θεμελίωσαν τόσο καλά να επιβιώσει μέχρι και σήμερα. Είναι η μέρα μας σήμερα. Καλέστηκαν οι φίλοι συνάδελφοι και προμηθευτές και άνθρωποι που έχουν σχέση με το επάγγελμά μας σε αυτή εδώ την αίθουσα για να κόψουμε την βασιλόπιτά μας. Ευχαριστώ όλους τους συναδέρφους, όλους τους προμηθευτές που βρέθηκαν σήμερα μαζί μας εδώ πέρα. Είναι μεγάλος ο αριθμός και αυτό είναι ευχάριστο. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να αγκαλιάσουμε και πρέπει να το αγκαλιάσουμε αυτό το σωματείο, γιατί οι εποχές είναι τόσο δύσκολες και τόσο, ας πούμε, ιδιαίτερες τώρα, που θα πρέπει να είμαστε δίπλα με μια καλή δυναμική πλέον και σε εγρήγορση για να μπορέσουμε να προστατέψουμε το επάγγελμά μας.